4 λεπτά ασκήσεις στο σπίτι που αντικαθιστούν μία ώρα στο γυμναστήριο. Μία εξαντλητική προπόνηση στο γυμναστήριο σίγουρα δεν ταιριάζει σε όλους μας και ας είμαστε ειλικρινείς, μερικές φορές δεν έχουμε τον απαιτούμενο χρόνο γι' αυτό, χωρίς να είναι βέβαια μια δικαιολογία για να αποφύγουμε γενικά την άσκηση. Το είδος των ασκήσεων που θα δείτε στο βίντεο και κάνοντας για 4 έστω λεπτά ασκήσεις στο σπίτι την ημέρα μπορούν να γίνουν μια πραγματικά αποτελεσματική προπόνηση λόγω του υψηλού ρυθμού που χρειάζονται. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα είναι πως με αυτές τις ασκήσεις στο σπίτι ή οπουδήποτε αλλού θέλετε για 4 λεπτά την ημέρα θα διαπιστώσετε πως μπορείτε να κάψετε ένα σημαντικό αριθμό θερμίδων και να δείτε θετικά αποτελέσματα ακόμη και από τον πρώτο μήνα. Ξεκινήστε λοιπόν σήμερα και δοκιμάστε αυτές τις 5 απλές ασκήσεις στο σπίτι που θα χρειαστούν λιγότερο από 5 λεπτά την ημέρα και δείτε σταδιακά στο σώμα σας τις αλλαγές που επιθυμείτε. Δεν θα χρειαστείτε ούτε χρονόμετρο επειδή θα σας βοηθήσω εγώ και με το μέτρημα του χρόνου, οπότε μπορείτε να κάνετε ταυτόχρονα τα σετ βλέποντας το βίντεο. Πριν να ξεκινήσετε τις ασκήσεις και στο τέλος τους, θα χρειαστεί να κάνετε ένα μικρό ζέσταμα για να ζεσταθούν και να λειτουργήσουν καλύτερα οι μύες και να αποφύγετε έναν πιθανό τραυματισμό. Αν φυσικά βλέπετε για πρώτη φορά βίντεο στις ρογμές, κάνετε εγγραφή και πατήστε το κουδουνάκι για να μην χάσετε κανένα από τα επόμενα. Άσκηση 1. Βαθύ κάθισμα. Τοποθετήστε τα πόδια σας ανοιχτά στο πλάτος των ώμων ή ελαφρά φαρδύτερα. Ξεκινήστε να σκύβετε προς τα κάτω, τραβώντας τη λεκάνη πίσω, σαν να θέλετε να καθίσετε σε μια καρέκλα. Σκύψτε όσο το δυνατόν χαμηλότερα, προσπαθώντας να κρατήσετε την πλάτη σας ευθεία. Επιστρέψτε στην αρχική θέση, τεντώνοντας τους μυς των ποδιών και των άκρων. Χρειάζεται να κάνετε αυτή την άσκηση για 60 δευτερόλεπτα, ξεκινώντας από τώρα, ενώ θα σας αναφέρω μερικές πληροφορίες για την κάθε άσκηση. Τα squats ή καθίσματα θεωρούνται ο βασιλιάς των ασκήσεων και μπορούν να γυμνάσουν όλο το σώμα επειδή είναι από τις ασκήσεις που ενεργοποιούν ταυτόχρονα πολλές ομάδες μυών στο σώμα μας. Η μείωση του βάρους και του λίπους αλλά και η σύσφυξη σε περιοχές όπως είναι η κοιλιά, τα πόδια και η γοφή θεωρούνται δύσκολα, αλλά κάνοντας αυτή την άσκηση με τα καθίσματα θα διαπιστώσετε σταδιακά μεγάλη αποτελεσματικότητα. Αν κάνετε μάλιστα αυτή την άσκηση τακτικά και ειδικά αν την κάνετε κάθε μέρα, οι συγκεκριμένες περιοχές αλλά και όλο το σώμα σας μπορεί να μεταμορφωθούν μέσα σε ένα μήνα. Για την εύκολη αυτή άσκηση δεν χρειάζεστε κάποιο ειδικό εξοπλισμό ή το γυμναστήριο και μπορείτε να την κάνετε όπου και αν βρίσκεστε. Πώς αισθάνεστε ως τώρα? Έχουν μείνει μόνο λίγα δευτερόλεπτα ακόμη και τα καταφέρατε. 5, 4, 3, 2, 1 και τέλος. Πάμε στην επόμενη. Άσκηση νούμερο 2. Push-ups. Ξεκινήστε από τη θέση α σε κίνηση σανίδα με τα χέρια να απέχουν μεταξύ τους. Οι ώμοι, τα γόνατα και τα πόδια σας να είναι σε μια ευθεία γραμμή. Αρχίστε αργά να χαμηλώνετε το σώμα σας λυγίζοντας τα χέρια και προσπαθήστε να κρατήσετε τους αγκώνες κοντά στο σώμα σας. Επιστρέφετε στην αρχική σας θέση. Θα χρειαστεί να κάνετε την άσκηση αυτή για 30 δευτερόλεπτα και ξεκινάμε. Η συγκεκριμένη άσκηση δουλεύει εξαιρετικά τους θωρακικούς και τους τρικέφαλους μυς και μπορείτε να βρείτε ένα αναλυτικό πρόγραμμα στο βίντεο επάνω δεξιά στα προτινόμενα. Αν και η άσκηση ενεργοποιεί κυρίως τους μυς, στους βραχίωνες και τους ώμους, γυμνάζει επίσης τους μυς του πυρήνα και των ποδιών και γι' αυτό θεωρείται σημαντική για την οικοδόμηση δύναμης σε όλο μας το σώμα. Αν δεν έχετε ξανακάνει παρόμοια άσκηση, μπορείτε να κάνετε την παραλλαγή της στα γόνατα και θα πρέπει να προσέξετε το σώμα να είναι στην ευθεία και να αναπνέετε κανονικά όπως βλέπετε στο βίντεο, ώστε να μην τραυματιστούν οι μύες. Σας φάνηκε εύκολη σαν άσκηση? Ας κάνουμε τότε ακόμη 10 push-ups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Τέλεια. Άσκηση νούμερο 3. Ορειβάτης ή αλλιώς Mountain Climber. Η αρχική θέση είναι ίδια με εκείνη των push-ups. Σφίξτε τους κοιλιακούς σας, σηκώστε το δεξί πόδι και τραβήξτε το αργά προς το στήθος. Οι θέσεις της πλάτης και των γοφών θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι σταθερές. Επιστρέψτε στην αρχική θέση και κάνετε το ίδιο για το αριστερό σας πόδι. Για την άσκηση αυτή θα χρειαστείτε και πάλι 30 δευτερόλεπτα. Μην βιάζεστε και σιγουρευτείτε ότι έχετε πάρει τη σωστή θέση. Η άσκηση αυτή θα ενισχύσει τους μυς του στομάχου σας και θα βοηθήσει επίσης να κάψετε θερμίδες. Μην πιέζετε τον εαυτό σας και αν αισθάνεστε ότι κουραστήκατε, κάνετε παύση στο βίντεο και ξεκουραστείτε για λίγο. Για όσους συνεχίζετε, έμειναν λίγα μόνο δευτερόλεπτα ακόμη και τα καταφέρατε. 5, 4, 3, 2,
ένα και τέλος. Προχωράμε στην επόμενη. Άσκηση νούμερο 4. Προβολές ποδιών. Τοποθετήστε τα πόδια σας στο ίδιο πλάτος με τους ώμους και βάλτε τα χέρια σας στη μέση. Κάνετε ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός με το αριστερό σας πόδι που θα πρέπει να σχηματίζει μία ορθή γωνία και το δεξί γόνατο να αγγίζει σχεδόν το πάτωμα. Στη συνέχεια επιστρέψτε στην αρχική σας θέση με μία όθηση από το μπροστινό πόδι και επαναλάβετε την άσκηση με το δεξί σας πόδι, ενώ είναι πολύ σημαντικό να κρατάτε την πλάτη σας σε ευθεία γραμμή. Για να κάνετε αυτή την άσκηση θα χρειαστείτε 60 δευτερόλεπτα. Έτοιμοι, ξεκινάμε! Βάλτε τα πόδια σας στην ευθεία με τους ώμους, χέρια στη μέση και κάνετε ένα μεγάλο βήμα με το αριστερό πόδι. Επιστρέψτε στην αρχική θέση και κάντε την ίδια άσκηση με το δεξί πόδι. Οι προβολές ποδιών είναι μια άσκηση που δεν μπορεί να λείπει από προγράμματα γυμναστικής, όπως και από προγράμματα ενδυνάμωσης ποδιών και θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές ασκήσεις για πόδια και γλουτούς. Είναι σημαντικό να κρατάτε ίσια την πλάτη σας, να είστε σταθεροί και να μην δυσκολεύεστε να σταθείτε και το βήμα σας να είναι περίπου όσο είναι ένας διασκελισμός σας και ίσως λίγο παραπάνω. Είναι επίσης σημαντικό να προσέξετε το μπροστινό σας γόνατο να μην ξεπερνά τη φτέρνα του ποδιού σας και το πίσω γόνατο να κάνει κάμψη και όχι να μένει τεντωμένο. Πέντε, τέσσερα, 3, 2, 1. Πάμε τώρα για την τελευταία. Άσκηση νούμερο 5. Άλματα. Σταθείτε στην αρχική θέση και βάλτε τα χέρια σας κατά μήκος του σώματος. Πηδήξτε προς τα πάνω, ενώ ταυτόχρονα ανοίγετε τα πόδια σας προς τα πλάγια και σηκώνετε τα χέρια πάνω από το κεφάλι σας. Γυρίστε στην αρχική θέση με ένα γρήγορο άλμα και επαναλάβετε την άσκηση. Η άσκηση αυτή χρειάζεται να γίνει για 45 δευτερόλεπτα και αποτελεί μέρος της στρατιωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές χώρες του κόσμου, επειδή βελτιώνει τη σωματική και την αερόβια αντοχή. Πολλές φορές υποτιμούμε μερικές ασκήσεις γιατί πιστεύουμε ότι είμαστε καλά γυμνασμένοι και ότι θα πρέπει να ανέβουμε επίπεδο, όμως οι εκτάσεις και ανατάσεις με αναπήδηση, τα γνωστά jumping jacks, μπορεί να φαίνονται παιδική άσκηση, αλλά τα ωφέλη τους είναι σημαντικά και πολλαπλά. Τα άλματα βοηθούν την καρδιά, γυμνάζουν πολλές μυϊκές ομάδες, βοηθούν στην απώλεια βάρους και λίπους, ενισχύουν τη δύναμη των οστών και βελτιώνουν την ισορροπία. Αν δεν μπορείτε να κάνετε και τα 45 δευτερόλεπτα, μη ζορίζετε το σώμα σας και κάνετε απλά όσα μπορείτε. 5, 4, 3, 2, 1 και τέλος των ασκήσεων. Σήμερα δώσατε στους μη σας μια τεράστια βοήθεια. Αυτό είναι το πρόγραμμα των ασκήσεων και τα δευτερόλεπτα που χρειάζονται καθημερινά. Βαθύ κάθισμα 60 δευτερόλεπτα, push-ups 30 δευτερόλεπτα, ορειβάτης 30 δευτερόλεπτα, προβολές ποδιών 60 δευτερόλεπτα, άλματα 45 δευτερόλεπτα. Κάνετε αυτές τις ασκήσεις στο σπίτι ή όπου αλλού θέλετε για 4 λεπτά καθημερινά και σύντομα θα διαπιστώσετε ότι κάνατε την αρχή για το σώμα που ονειρεύεστε. Μπορείτε σταδιακά να αυξάνετε τα λεπτά των ασκήσεων ανάλογα με τις και την ελεύθερη ώρα που διαθέτετε. Εσείς έχετε δοκιμάσει ως τώρα τις παραπάνω ασκήσεις και αν ναι, τις κάνατε συντονισμένα για 30 ημέρες? Αφήστε αν θέλετε το όπως πάντα σημαντικό σχόλιο σας παρακάτω. Σας ευχαριστώ θερμά που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Μπορείτε να με βρίσκετε και στο blog μου rogmes.gr και παρακάτω θα βρείτε τους συνδέσμους για να πάρετε δωρεάν ηλεκτρονικά βιβλία για υγιεινή διατροφή, φυσική κατάσταση, ομορφιά και υγεία. Με μόλις 4 λεπτά από τις παραπάνω ασκήσεις στο σπίτι ή ακόμη και στη δουλειά για 30 ημέρες, θα διαπιστώσετε σταδιακά σημαντικές αλλαγές στο σώμα σας, αλλά και στη μείωση του βάρους και του λίπους. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Φιλιά πολλά!